Χαίρετε. Σήμερα θα κάνουμε ένα έκτακτο θεωρητικό vlog. Σας αρέσουν πολύ τα θεωρητικά vlogs. Κάθε φορά που κάνουμε ενθουσιάζεστε. Και επειδή είναι πάρα πολλές οι επιστολές που περιμένουν σειρά για να γίνουν vlog, είπα τα θεωρητικά να τα κάνω έκτακτα. Το θέμα που διάλεξα για σήμερα είναι πώς ακριβώς δουλεύει η ψυχοθεραπεία. Επειδή καθημερινά στα vlogs μιλάω για την ψυχοθεραπεία. Παρενώ σχεδόν κάθε αποστολέα επιστολής στο να κάνει ψυχοθεραπεία. Τι είναι η ψυχοθεραπεία και πώς δουλεύει. Θα σας μιλήσω για την ψυχοθεραπεία και από τη θέση του ψυχολόγου και ψυχοθεραπευτή που έχω εργαστεί για 20 χρόνια κάνοντας ψυχοθεραπεία σε ανθρώπους, αλλά και από τη θέση του ψυχοθεραπευόμενου, γιατί για τουλάχιστον 15 χρόνια έχω κάνει προσωπική ψυχοθεραπεία. Τι σημαίνει ψυχοθεραπεία. Αν είχαμε εδώ μια φιλόλογο, όπως τη μάνα μου, θα μας έλεγε να βρούμε τη ρίζα της λέξης. Ψυχή και θεραπεία. Η ψυχοθεραπεία είναι η θεραπεία της ψυχής. Η λέξη θεραπεία στην ελληνική έχει έναν όρο που καλύπτει και την ίαση. Ενώ στην καθαρεύουσα η λέξη θεραπεία σήμαινε βοηθάς κάποιον με τα συμπτώματα του ώστε να νιώσει καλύτερα και ίαση σήμαινε βοηθάς κάποιον ώστε να μην έχει καθόλου αυτή την ταλαιπωρία ή την ασθένεια. Στη δημοτική έχουμε τη λέξη θεραπεία, η οποία σημαίνει και θεραπεία και ίαση. Για μένα η λέξη ψυχοθεραπεία σημαίνει και τα δύο. Είναι μία συνεχιζόμενη διαδικασία, an ongoing process, στην οποία ο άνθρωπος που επιλέγει να κάνει ψυχοθεραπεία ξεκινάει ένα ταξίδι αυτογνωσίας πρώτον και επίλυσης των θεμάτων που τον απασχολούν δεύτερον. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταφέρνουν διαμέσου της ψυχοθεραπείας να φτάσουν και στην επίλυση προβλημάτων, δηλαδή στην ίαση. Η λέξη ίαση εδώ χρησιμοποιείται χαριστικά γιατί θεωρώ ως ψυχολόγος, μέσα από τη δική μου θεωρητική σκοπιά και τη θεραπευτική σκοπιά, ότι όταν μιλάμε για θέματα ψυχικής υγείας, δεν μιλάμε για αρρώστιες, μιλάμε για διαταραχές, μιλάμε για ταλαιπωρίες. Έχω αυτή την άποψη. Επηρεασμένη φυσικά από την ανθρωποκεντρική, πελατοκεντρική προσέγγιση του Ρότζερς και της ανθρωπιστικής σχολής. Λοιπόν, τι συμβαίνει στη ψυχοθεραπεία. Όταν είμαστε φοιτητές, μας είχαν μιλήσει ένας καθηγητής μας στο μάθημα της κλινικής ψυχολογίας, μας είχε μιλήσει για μια μελέτη που είχε γίνει τότε, εκείνη την περίοδο, δεκαετία του 90 στην Αμερική, όπου είχαν μελετήσει τον τρόπο που εργάζονταν πέντε κορυφαίοι ψυχοθεραπευτές, οι οποίοι προέρχονταν από πέντε διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές σχολές. Δεν θυμάμαι τώρα, ο ένας ήταν συμπεριφορικός ψυχοθεραπευτής, ο άλλος ήταν γνωσιακός ψυχοθεραπευτής, ο άλλος ήταν ψυχοδυναμικός ψυχοθεραπευτής και ο άλλος ήταν γνωστικός συμπεριφορικός. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Από πέντε διαφορετικές σχολές, οι οποίες έχουν διαφορές μεταξύ τους. Ακούτε συχνά που λέμε ότι μπορεί να υπάρχει συστημική ψυχοθεραπεία, η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία και ένα σωρό άλλες ψυχοθεραπείες. Εγώ πάντως είπα στην Αριστονίκη ότι αν θα βγάζαμε μια δικιά μας ψυχοθεραπευτική μέθοδο, θα την ονομάζαμε detox therapy. Ψυχοθεραπεία detox, πώς θα βγάλεις την τοξικότητα από τη ζωή σου. Λοιπόν, σε αυτή τη μελέτη, στην οποία σύγκριναν τον τρόπο με τον οποίο εργάζονταν πέντε κορυφαίοι ψυχοθεραπευτές, πέντε διαφορετικών ψυχοθεραπευτικών μεθόδων, τους οποίους παρατήρησαν μέσω και βιντεοσκόπησης της συνεδρίας και μέσω μονόδρομου καθρέφτη, βρήκαν ότι αυτοί οι πέντε είχαν περισσότερα κοινά παρά διαφορές στον τρόπο που έκαναν την ψυχοθεραπεία. Και τα κοινά τους είχαν περισσότερο να κάνουν με τη συνδεσιμότητα που είχαν με τους ψυχοθεραπευόμενους τους ή τους πελάτες τους, δηλαδή το ότι μπορούσαν να συνδεθούν ανθρώπινα, η ανθρωπιστική προσέγγιση που είχαν προς τους ανθρώπους, το eye contact, δηλαδή η οπτική επαφή, η προσοχή που έδιναν όλοι στους ανθρώπους που είχαν απέναντί τους και έκαναν ψυχοθεραπεία, στους ψυχοθεραπευόμενους τους, δηλαδή τους έβλεπαν
και τους πρόσεχαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίας και κάποιες και διάφορα άλλα. Άρα μιλάω γενικά για την ψυχοθεραπεία σήμερα και όχι για μια συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική μέθοδο. Πώς δουλεύει η ψυχοθεραπεία? Είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχω κάποια θέματα που μου δυσκολεύουν τη ζωή. Μπορεί να αντιμετωπίζω μια φοβία. Μπορεί να παθαίνω κρίσεις πανικού. Μπορεί να νιώθω μια μελαγχολία. Μπορεί να μην μπορώ να συγκεντρωθώ για να κάνω τη δουλειά μου ή για να διαβάσω. Μπορεί να νιώθω πολύ θυμό μέσα μου και να έχω δυσκολία με τις διαπροσωπικές μου σχέσεις. Μπορεί να έχω προβλήματα στο ζευγάρι μου. Μπορεί να αντιμετωπίζω θέματα στην εργασία μου. Μπορεί να δέχομαι mobbing, να δέχομαι bullying, να δέχομαι κακοποίηση και αποφασίζω να πάρω τη βοήθεια από ένα ψυχολόγο, ούτως ώστε να γίνω πιο δυνατός άνθρωπος, να ενδυναμωθώ και να βοηθηθώ να αντιμετωπίσω τα θέματά μου. Επιλέγω ένα ψυχολόγο ή μια ψυχολόγο. Η γνώμη μου είναι ότι και ο πελάτης αλλά και ο ψυχολόγος δικαιούνται και οφείλουν να επιλέγουν ο ένας τον άλλο. Τώρα, ως πελάτης, κλείνω ραντεβού και πάω και βλέπω ένα ψυχολόγο. Στην πρώτη συνάντηση κοιτάζω αυτόν τον ψυχολόγο, βλέπω αυτόν τον ψυχολόγο, συνομιλώ με αυτόν τον ψυχολόγο, κοιτάζω αν ταιριάζουμε με αυτόν τον ψυχολόγο, ρωτάω ερωτήσεις για διάφορες απορίες που έχω σε σχέση με την ψυχοθεραπεία με τον ψυχολόγο. Κατά τη γνώμη μου, ίσως να είναι και καλή ιδέα να πάμε και σε δύο και σε τρεις ψυχολόγους μέχρι να καταλήξουμε με ποιον θα ξεκινήσουμε ψυχοθεραπεία. Και η πρώτη συνάντηση να είναι διερευνητική του στυλ. Ήρθα να γνωριστούμε, να σου πω ποια πράγματα απασχολούν, να δούμε αν έχουμε χημεία θεραπευτική, δηλαδή αν ταιριάζουμε ως χαρακτήρες και ως άνθρωποι, να δούμε αν μπορώ να σου ανοιχτώ, να δεις και εσύ αν θέλεις να με αναλάβεις ως ψυχολόγος ή αν μπορεί να μου συστήσεις κάποιον άλλον που να είναι πιο κατάλληλος από σένα για την περίπτωσή μου. Έτσι, η γνώμη μου είναι πάντα ότι η πρώτη συνάντηση είναι διερευνητική. Λοιπόν, επιλέγω ψυχολόγο. Επιλέγω ένα ψυχολόγο με τον οποίο νιώθω άνετα να μιλήσω, νιώθω άνετα να εκφραστώ, που στο γραφείο του νιώθω καλά, νιώθω ασφάλεια συναισθηματική και χαίρομαι να πηγαίνω στη θεραπεία. Πηγαίνω στη ψυχοθεραπεία και έχω στόχο. Ο πρώτος ο στόχος είναι να δώσω στο ψυχολόγο να καταλάβει τι πραγματικά με απασχολεί. Για να το κάνω αυτό πρέπει να δώσω ένα ψυχολογικό ιστορικό στο ψυχολόγο. Το ψυχολογικό ιστορικό μπορεί να πάρει αρκετές συναντήσεις. Μπορεί να πάρει 2-3 συνεδρίες ή 4-5 συνεδρίες. Ή μπορεί να το δίνω σταδιακά το ιστορικό στο ψυχολόγο. Συνήθως στην πρώτη συνάντηση, η οποία είναι και διερευνητική, θέτουμε τα παρόντα θέματα που μας απασχολούν, το λόγο για τον οποίο θελήσαμε να πάμε στο ψυχολόγο και τις προσδοκίες μας, τι προσδοκούμε από την ψυχοθεραπεία. Και συζητούμε μαζί με τον ψυχολόγο ή την ψυχολόγο, εάν αυτές οι προσδοκίες που έχουμε είναι ρεαλιστικές, και ρωτάμε και από τον ψυχολόγο τη δική του τη γνώμη, αν θα ήθελε να δουλέψει μαζί μας ψυχοθεραπευτικά και αν συμφωνεί ότι αυτοί οι στόχοι είναι στόχοι που είναι χρήσιμοι για μας. Εννοείται ότι εμείς παίρνουμε την απόφαση σε ποιον ψυχολόγο θα πάμε, για ποιο θέμα θα κάνουμε ψυχοθεραπεία κλπ. Όμως έχω πάντα την άποψη και τη γνώμη ότι και ο ψυχολόγος, ο οποίος είναι πιο έμπειρος από εμάς, του οποίου είναι η δουλειά του η ψυχοθεραπεία, όπως έχει σπουδάσει ψυχολογία και έχει εκπαιδευτεί σε συγκεκριμένες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους, έχει βαρύτητα η γνώμη του. Δηλαδή, αν πάω στο ψυχολόγο και πω, ξέρεις, το θέμα μου είναι το Α, αλλά ο ψυχολόγος μου πει να δούμε και το Β. Γιατί να μην δω και το Β, μόνο καλό θα μου κάνει. Λοιπόν, άρα αρχικά δίνουμε το ιστορικό και παράλληλα με τη λήψη του ιστορικού, γνωριζόμαστε με τον ψυχολόγο, συνδεόμαστε με τον ψυχολόγο και δημιουργείται η θεραπευτική σχέση. Η θεραπευτική σχέση είναι πάρα πολύ σημαντική για την εξέλιξη της ψυχοθεραπείας, γιατί η θεραπευτική σχέση αποτελεί το παράδειγμα του πώς συνδέονται υγιώς δύο άνθρωποι. Και η δουλειά του ψυχολόγου κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας είναι να προσέξει πάρα πολύ αυτή τη θεραπευτική σχέση, να την προστατεύσει. Να την προστατεύσει από οτιδήποτε μπορεί να την τραυματίσει. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι καλή ιδέα με τον ψυχολόγο να έχουμε οποιοδήποτε άλλο αλυσβερίσει πέραν της ψυχοθεραπευτικής σχέσης. Για παράδειγμα,
να είμαστε εμείς, ξέρω εγώ, γιατροί και να είναι ο άλλος ψυχολόγος και να είμαστε και εμείς πελάτες του και αυτοί πελάτες μας, για παράδειγμα, ή ξέρω εγώ, να πουλάμε πράγματα στο ψυχολόγο. Καλύτερα η σχέση να παραμένει καθαρή από οτιδήποτε άλλο. Η θεραπευτική σχέση είναι πάρα πολύ σημαντική για την έκβαση της ψυχοθεραπείας. Άρα στις πρώτες συναντήσεις, πέραν από τη λήψη του ιστορικού, χτίζεται και η θεραπευτική σχέση. Και κάθε φορά που πάμε στο ψυχολόγο, κάθε φορά ανάλογα με το στάδιο ψυχοθεραπείας στο οποίο βρισκόμαστε και στο στάδιο αυτογνωσίας στο οποίο βρισκόμαστε, συζητάμε πράγματα. Αν ακόμη είμαστε πολύ νωρίς στην ψυχοεξέλιξή μας και στη ψυχοεκπαίδευσή μας, θα πηγαίνουμε στο ψυχολόγο και κάθε φορά θα συζητάμε το τι έγινε την εβδομάδα που πέρασε. Θα λέμε στο ψυχολόγο τα νέα μας. Θα λέμε τα παραπονά μας. Θα λέμε ο τάδε μου έκανε το τάδε, η τάδε μου έκανε το τάδε, συνέβη και το τάδε κλπ. Κλπ. Αυτά εφόσον έχουμε ανάγκη να τα πούμε και είμαστε στο στάδιο που έχουμε ανάγκη να τα μοιραστούμε, καλά κάνουμε να τα μοιραστούμε. Όσο προχωρούμε στη ψυχοθεραπεία, θα πηγαίνουμε στο ψυχολόγο και δεν θα αναφέρουμε γεγονότα και περιστατικά, ούτε τα νέα της εβδομάδος, αλλά τους βαθύτερους προβληματισμούς μας. Θα μιλούμε για πράγματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Για παράδειγμα, νιώθω χαμηλή αυτοεκτίμηση. Νιώθω φόβο να δοκιμάσω καινούργια πράγματα. Ή έχω αισθήματα αρνητικά τα οποία δεν μπορώ να διαχειριστώ. Έχω θέμα με τη διαχείριση του θυμού μου, για παράδειγμα. Δυσκολεύομαι να συγκρατήσω τα νεύρα μου. Ή δεν εκφράζω το θυμό μου, τον κρατάω μέσα μου και μετά κάποια στιγμή κάνω μια μεγάλη έκρηξη. Ή μου έχει πει ο σύντροφος μου ή η σύντροφος μου ότι εκφράζω παθητική επιθετικότητα. Όσο πιο πολύ προχωρά στη ψυχοθεραπεία ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο θα συζητάει για προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ίδιος, για δικά του εντός εισαγωγικών ελαττώματα, τα οποία θέλει να τα βελτιώσει, θέλει να τα ξεπεράσει, θέλει να τα ξεφορτωθεί. Όσο πιο πολύ προχωράει η ψυχοθεραπεία, πάμε στο ψυχολόγο και συζητάμε και προσπαθούμε να αναπτύξουμε καινούριες δεξιότητες, συναισθηματικές δεξιότητες, να αναπτύξουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη, να αναπτύξουμε την ενσυναίσθησή μας, την αυτεπίγνωσή μας, την αυτογνωσία μας. Λέω πολλές φορές στα βίντεο ότι η ψυχοθεραπεία είναι ένα μεγάλο δώρο που κάνουμε στον εαυτό μας. Γιατί αρχικά δίνουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία μία φορά τη βδομάδα, συνήθως αυτή είναι η συχνότητα στη ψυχοθεραπεία, να έχουμε τη δική μας ώρα που θα πάμε στον ψυχολόγο ή στην ψυχολόγο και θα ασχοληθούμε μόνο με μας, me time, ώρα για τον εαυτό μας. Στη σύγχρονη ζωή ασχολούμαστε συνεχώς με χίλια πράγματα που θέλουμε να φροντίσουμε, να κάνουμε με τις υποχρεώσεις μας, με τις δουλειές μας, με το ένα, με το άλλο και ξεχνάμε τον εαυτό μας. Επίσης, στη ψυχοθεραπεία έχουμε ένα αγαπητικό αυτή να ακούσει με μεγάλη προσοχή αυτά που του λέμε και έναν άνθρωπο εκπαιδευμένο στην ανθρώπινη επικοινωνία, έναν άνθρωπο εκπαιδευμένο στην ανθρώπινη ψυχή, να μας βοηθήσει, να μας κατανοήσει, να μας ακούσει, να μας ξαλαφρώσει, να μας διαβεβαιώσει ότι δεν είμαστε τρελοί, να μας δώσει θάρρος, να μας δώσει δύναμη, να μας υποδείξει κάτι που μπορούμε να βελτιώσουμε και να διορθώσουμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, όταν περάσει τουλάχιστον ένα διάστημα 3 μηνών, αρχίζουμε να βλέπουμε αλλαγές πάνω μας. Νιώθουμε καλύτερα. Είμαστε πιο αισιόδοξοι. Είμαστε πιο δυναμικοί. Κάποιες κακές συνήθειες που μας ταλαιπωρούσαν τις έχουμε αφήσει πίσω. Έχουμε αποκτήσει καινούργιες συνήθειες ωφέλιμες για την ψυχή και το σώμα μας. Και πάει και πάει και πάει και προχωράει και προχωράει η ψυχοθεραπεία. Κατά τη γνώμη μου και σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθούσα εγώ, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν χρειάζονται περισσότερο από 6 με 9 μήνες ψυχοθεραπείας. Ή το μικρότερο χρονικό διάστημα για να πει κάποιος ότι έκανα μια ψυχοθεραπεία, όπως το γράφει μια φίλη σε ένα blog, είναι 3 μήνες. Τώρα, αν κάποιος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό χρόνιο πρόβλημα υγείας ή ψυχικής υγείας ή σοβαρό θέμα στις σχέσεις του, όπως ένα
ο πρόβλημα στο γάμο, η πρόβλημα στην εργασία κλπ. Πρόβλημα στο γάμο, η πρόβλημα στην εργασία κλπ. Μπορεί να χρειαστεί να παρατείνει την ψυχοθεραπεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο μέσος άνθρωπος δεν θα χρειαστεί πάνω από ένα χρόνο ψυχοθεραπεία και όταν ο άνθρωπος κάνει μια ψυχοθεραπεία και φτάσει στο σημείο να νιώθει καλύτερα με τον εαυτό του, να έχει περισσότερη αισιοδοξία, να τα βγάζει καλύτερα πέρα στη ζωή, τότε μπορεί να συνεχίσει την αυτοεξέλιξή του, την πνευματική του εξέλιξη μέσα από διαβάσματα, διαβάζοντας βιβλία που έχουν σχέση με την ψυχολογία και την πνευματική εξέλιξη, βλέποντας τα βίντεο όπως αυτά τα βίντεο που φτιάχνουμε εδώ στο κανάλι και γενικά και μόνος του. Ο ψυχολόγος είναι απαραίτητος και η ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητη όταν έχουμε κάποιο θέμα που πρέπει να ξεπεράσουμε, όταν εντοπίζουμε ότι έχουμε για παράδειγμα χαμηλή αυτοεκτίμηση, όταν εντοπίζουμε ότι έχουμε ένα εθισμό, όταν εντοπίζουμε ότι έχουμε μια συγκεκριμένη δυσκολία στον τρόπο λειτουργίας μας που μας σαμποτάρει τη ζωή μας και τις σχέσεις μας. Είναι θεωρητικό αυτό το vlog, δεν είναι πρακτικό. Ελπίζω να ήταν χρήσιμο και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να γράψετε στα σχόλια τη δική σας εμπειρία από την ψυχοθεραπεία και ό,τι απορίες τυχόν έχετε, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν αφορμή και για επόμενο vlog. Σας στέλνω την αγάπη μου. Γεια σας.